που θέλω να πω είναι ότι προχωράμε τα έργα τη ίδρυψη αντικατάσταση του δικτύου. Ε, έχουν ταχθεί έργα για αντικατάσταση 270 χιλιόμετρων στην πόλη του Ηρακλείου από το 2016. προγράμματα, φιλόδημο, τρίτσι, ημεπερά, ταμείο ανάκαμψη. Σημαντικά έργα. Έχουν ολοποιηθεί περίπου στο 70-80% των έργων. Έχουμε τώρα ένα δύσκολο κομμάτι να ξεκινήσουμε και αυτό αφορά αντικατάσταση του δικτύου ίδρυψη στην περιοχή τη Δημοκρατία. Ξέρουμε τι προβλήματα έχουμε Λόγω τη ε, μεγάλη φόρτιση που έχει ο δρόμο αυτό και πέρα ότι υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα. Είναι όμω το πρόβλημα με τα δέντρα. Οπότε εκεί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Οι εθνικοί θα αλλάξουν πάλι το δίκτυο. Όλο αυτό χρυσοστό μου. Ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά με αυτό ουσιαστικά ολοκληρώνεται ένα μεγάλο κομμάτι τη αλλαγή του δικτύου. Η ίδρυση μέσω, μέσω του έργου του ευνηματικού έργου, όπω είχαμε ονομάσει τότε 150 χιλιόμετρα. Ε, μένει να τελειώσουμε στην περιοχή των Μεσαμπελιών. Ήταν ένα δίκτυο το οποίο είχαμε ξεκινήσει 43 χιλιόμετρα το είχε εγκαταλείψει το 2021 ο εργολάβο. Ξανά ξεκινήσαμε αρχέ του χρόνου. Ε, ευελπιστούμε, ήταν να τον Οκτώβρη. Έχουμε κάποιε καθυστερήσει. Οι οποίε οφείλονται σε ένα γεγονό το οποίο δεν έχει σχέση με Είναι ότι έχουν σταματήσει λίγο οι εκταμιεύσει για τα έργα αυτά, γενικά για τα προγράμματα. Και όπω καταλαβαίνετε, οι εργολάβοι καθυστερούν έτσι. Ε, ευελπιστούμε όμω ότι μέχρι τέλο του χρόνου αρχέ του 2025 να έχουμε ολοκληρώσει όλα τα δίκτυα ίδρυυση. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο έργο για το Εράκλειο, το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ στο Εράκλειο, με πολλά ωφέλη, σημαντικά περιβαλλοντικά. Θα περιορίσουν πάρα πολύ τι διαρροέ, θα έχουμε μεγαλύτερε πιέσει, θα έχουμε σοβαρά προβλήματα ε, στο δίκτυο, διότι δεν θα έχουμε απόλυση. Οπότε θα έχουμε πιέσει και θα πηγαίνει το νερό πολύ πιο εύκολα στι πολυκατοικίε, ειδικά που είναι τα πιο δύσκολα και στα ψηλά σημεία του Ηρακλείου. Ε, αυτό που θέλω να πω, προχωράμε τώρα το άλλο μεγάλο έργο που είναι η αντικατάσταση των υδρομέτρων με ψηφιακά, περίπου 18-20.000 υδρομέτρα έχουμε αλλάξει. Έχουμε εντάξει περίπου 47.000 σε προγράμματα. Και εκεί πάλι ήταν να ξεκινήσουμε ένα έργο με 20.000 υδρομέτρα, 20 20.000 τα οποία είχαν μέσω του Ταμείου Ανάπτυξη, ήταν πέρσι είχαμε εγκριθεί. Δυστυχώ και αυτό ακόμα περιμένουμε. Μα έχουν προσχεθεί ότι από τον Σεπτέμβρη θα ανοίξουν τα προγράμματα αυτά, θα έχει ταμιεύσει. Οπότε ευελπιστώ ότι θα ξεκινήσουμε το 2000, από τον επόμενο μήνα να την κατάσταση αυτών των υδρομέτρων. Ότι μέσα στο 2025 να έχουμε ολοκληρώσει και αυτήν την αλλαγή των δικτύων. Ω γνωστόν, αυτό που θέλω να πω είναι ένα σημαντικό που περιμένουμε και αποτελέσματα να έχουμε. Ε, σημαντικά πληροφορίες, μάλλον ήταν το έργο που ήταν και αλλάξαμε 5.600 ευρώ εντός τη πόλεω, εντό τυχόν Ιερακλείου. Ένα έργο το οποίο το κάναμε μαζί με τον ΟΑΚΙ, και το Πολυτεχνείο Κρήτη και με πολλά σημεία ελέγχου. Οπότε από εκεί θα έχουμε χρήσιμα αποτελέσματα. Τι νερό μπαίνει, τι νερό χάνεται, τι νερό τιμολογείται, που θα μα δείξει, θα έχουμε και ένα μπούσουλα για τα επόμενα θα μπορούμε να ελέγξουμε. Διότι, τι συνέβαινε, ενώ φέτο είχαμε πολύ καλό προγραμματισμό. Πραγματικά παρότι είχαμε τα προβλήματα με τον Αποσελέμη, ω γνωστόν από τον Αποσελέμη πήραμε το 1 τρίτο του νερού που πήραμε πριν δύο χρόνια, το 2022, 30 εκατομμύρια κυβικά από 9,5-10 που είχαμε πάρει το 2022. Ε, είχαμε κάποια σημεία τα οποία ε, είχαμε ενεργοποιήσει, θέλω να πω, σε όλε τι γεωτρήσει, Ποσοτικά δηλαδή είχαμε καλύψει την απολύτω σε λέμε, είχαμε κάποια προβλήματα. Και αυτό που σε που μα προβληματίζει εδώ πέρα και δεν ξέρουμε είναι τι γίνεται με τον κόσμο ο οποίο έχει στο Εράκλειο. Και δεν λέμε τα ξενοδοχεία, λέμε τα Airbnb, τα οποία δεν έχουμε κανένα αριθμό, υπολογίζονται σε πολλέ χιλιάδε. Οπότε δεν έχουμε εμεί κάποιο σημείο για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε, να ξέρουμε έχουμε 10.000, 15.000, πόσου κόσμου έρχεται, ειδικά για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε. Και αυτό που, γιατί, γιατί το λέω αυτό, διότι ο κάθε τουρίστα στατιστικά θέλει περίπου 500 μισό κυβικό ημερησίω κατανάλωση. Καταλαβαίνετε ότι είναι κατανάλωση, που δεν μπορούν να βρεθούν εύκολα, ειδικά αυτή την περίοδο. Και πρέπει τουλάχιστον να έχουμε τα στοιχεία να μπορέσουμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό.